άχρωμοι χαρακτηρίζουν και μάλιστα επίοικως αρκετοί Ηρακλειώτες ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, την πλατεία Ελευθερίας, που χρόνια τώρα λαμβάνει σοριδών τα πλέον αρνητικά σχόλια. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γυρνούν πίσω στο χρόνο για να θυμηθούν τη μορφή της το χθες, τότε που όπως λένε ήταν μια πλατεία ζωντανή, πνιγμένη στο πράσινο και όχι στο τσιμέντο. Η πλατεία Ελευθερίας αποτελεί σήμα κατά τεθέν για... Η εικόνα της έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια, με πολλούς ανθρώπους να θυμούνται με νοσταλγία την παλιά μορφή της. Ήτανε με δέντρα, φωτογράφος, χωμάτινα διαδρομάκια, δέντρα πολλά, ωραία, ήταν πάρα πολύ ωραία ήτανε. Τώρα η εικόνα της... Απ' την αρχή δεν μας αρέσει. Ναι. Τι θέλετε να αλλάξει? Περισσότερο πράσινο, κάτι να είναι πιο όμορφο. Να γίνει όπως πρώτα. Δηλαδή... Ήταν πολύ πιο όμορφα, πιο γραφικά, πιο ζεστά. Πιο πολύ πράσινο. Πιο πολύ πράσινο, ναι. Όσο κι αν τα χρόνια περνούν, οι Ηρακλειώτες δεν μπορούν να αποδεχθούν την ακαλέσθητη αισθητική της πλέον κεντρικής πλατείας της πόλης, που ο ποικίλο τρόπος σχολιάζεται συχνά και καυστικά. Αποτελεί αναπόσπαστο μεν κομμάτι στην καρδιά του Ηρακλείου, αλλά κάθε άλλο παρά ανταποκρίνεται στα θέλω των δημοτών. Ταυτόχρονα δεν έχουν τέλος τα λειτουργικά προβλήματα και λόγω της φθοράς που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητά τους. Στη δική μου αισθητική νομίζω ότι έχει πάρα πολύ τσιμέντο. Δεν ξέρω, κάπως να γίνει λίγο πιο πράσινο, λίγο με λιγότερο τσιμέντο. Ήταν πολύ πιο όμορφη από ό,τι είναι σήμερα. Πώς ήταν? Είχε πράσινο, είχε παγκάκια, είχε μια διαφορετική μορφή, ενώ σήμερα είναι πολύ χάλια. Πρώτα απ' όλα να φύγουν αυτοί οι πύραυλοι από εδώ πέρα. Μετά να αλλάξουν τα πλακάκια. Η πολυπόθητη ανάπλαση που σχεδιάζεται θα επιχειρήσει η μεγαλύτερη πλατεία της πόλης να αλλάξει όψη μέσω δραστικών παρεμβάσεων και με έμφαση στο πράσινο που σήμερα απουσιάζει, όπως έχει άλλωστε αποτυπωθεί μέσα από την μακέτα της σχετικής μελέτης και με το έργο θεωρητικά να μετρά αντίστροφα. Η νέα της σελίδα έχει καλλιεργήσει υψηλές προσδοκίες που μένει και στην πράξη να επιβεβαιωθούν. Θα γίνει επί της ουσίας ένας εξοραϊσμός πολύ σοβαρός. Θα αντικατασταθούν οι φθαρμένες πλακοστρώσεις, θα δημιουργήσουμε καθιστικά γύρω από τα υφιστάμενα δέντρα με χαμηλή φύτευση και πολύ χρωμαλουλούδια, ώστε να αλλάξει η αίσθηση του περιπατητή αναφορικά με το πράσινο για τη φύτευση. Έπειτα από δεκαετίες, η πολυαναμενόμενη ανάπλαση φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά υλοποίηση στο επόμενο διάστημα. Με την ελπίδα πως η πλατεία Ελευθερίας θα γίνει πιο όμορφη, λειτουργική και ανανεωμένη ριζικά, θα κερδίσει ξανά την αγάπη και την συμπάθεια των Ηρακλειωτών και μια θέση στην καθημερινότητά τους χωρίς γκρίνιες και αρνητικά σχόλια.